Ο Σύλλογος Ποντίων Αργών Αυτοκομνηνή κόβει και φέτος την πρωτοχρονιάτικη πίτα του στο αμφιθέατρο του Συλλόγου του με πληθώρα εκδηλώσεων. Αντός! Αντός ο ψεύτες και ο κλέφτες σε σκότωσε να το! Κοντά μας είναι ο Θεόφιλος Κωνσταντίδης, πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων Καλυθέας Αργοναύτη Κομνηνή. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Θα το πω στα ποντιακά. Ίαν και ευλοίαν και καλοχρονίαν. Σήμερα παρουσιάσατε μια πολύ ωραία εκδήλωση. Είχε χορούς, τραγούδια, θεατρική παράσταση στην οποία συμμετείχατε κι εσείς. Και τιμήσατε και τον κύριο Χρήστο Ανδρεάδη. Κόψατε και την πίτα. Ποιες είναι οι ευχές σας για το 2016? Ας ευχηθούμε ότι καταρχήν αυτή η πατρίδα μας θα προχωρήσει ένα βήμα, θα μπορέσει να ξεπεράσει τη σκόπελο που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή. Να ευχηθούμε να μην υπάρχουν πρόσφυγες που να έρχονται από τα απέναντι παράλια στην χώρα μας και να πνίγονται μικρά παιδιά. Να ευχηθώ υγεία, ευλογία σε όλους. Όσοι παρευρέθηκαν εδώ, όσοι δεν είναι εδώ γιατί δεν μπόρεσαν λόγω κάποιου προβλήματος. Και να ευχηθούμε ότι αυτοί οι σύλλογοι θα αναπαράγουν σοβαρά και υπεύθυνα αυτό που παρέλαβαν από τις προηγούμενες γενιές, θα το αναπαράγουν και θα το μεταδίδουν και θα το παραδίδουν ακέραιο στις επόμενες, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Δεν χρειάζονται ούτε κραυγές, ούτε μπορώ να πω και εθνικιστικές κραυγές, γιατί αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι, το οποίο πολλοί δεν αντιλαμβανόμαστε, αλλά πιστεύω ότι αυτό ίσως να είναι και ένα σημείο, μια αφετηρία η οποία μας βλέπει κάποιος διαφορετικά. Λοιπόν, θεωρούμε ότι δεν είμαστε κάποιο ξεχωριστό κομμάτι από τον κορμό τον ελληνικό, είμαστε το ίδιο κομμάτι και πρέπει να αντιμετωπίζουμε από κοινού όλοι οι συνέλληνες το πρόβλημα που λέγεται πόντος, γενοκτονία και οτιδήποτε άλλο θεωρούμε σοβαρό. Ποια είναι τα επόμενα σχέδια του συλλόγου σας? Οι επόμενες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι για τις 7 Φεβρουαρίου. Πρόκειται για ένα φιλολογικό μνημόσυνο του Πάνου Ηλιάδη, φιλόλογου καθηγητή, ο οποίος προσέφερε πάρα πολλά στο Σύλλογο και στον Ποντιακό Ελληνισμό. Και στις 12 του μηνός θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε από το θίασο της Καλυθέας, από το Εραστεχνικό Θέατρο της Καλυθέας, του Δήμου, σε σκηνοθεσία Γαλάντη Γιώργου, το έργο «Έρος γιατρός» του Μολιέρου. Καλή συνέχεια, εύχομαι χρόνια πολλά. Καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή χρονιά και σε εσάς. Για τον Άγιο Ευγένιο. Για τον Σύλλογο. Γενική Γραμματέα μας. Κωνσταντινίδη. Κοντά μας είναι η Γεωργία Χαριτίδου, Γενική Γραμματέα της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, ίαν και ευλοίαν και καλοχρονίαν, που λέμε και εμείς οι πόντοι. Θέλετε να μας πείτε και μια ευχή για το Σύλλογο Ποντίων? Σύλλογο Ποντίων Αργοναύτε Κομνηνή. Μια ευχή και αυτός ο σύλλογος να έχει 1000 χρόνια μπροστά του και πρέπει να τα έχει και θα τα έχει. Γιατί ειλικρινά εδώ δουλεύουν σπουδαίοι άνθρωποι, παλεύουν και είμαι σίγουρη, απόλυτα σίγουρη, ότι θα συνεχίσουν την πορεία τους έτσι όπως ξεκίνησαν, με δύναμη και αποτελέσματα απίστευτα. Ευχαριστούμε πολύ.
αμφιθέατρο του Συλλόγου Ποντίων Αργοναύτη Κομνηνή και την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του για το nstv.gr, Δήμητρα Σέκη.